Δημητράκη πάντως, δεν καταδέχεται. Τι μας έφτιαξες! Κλείνουμε πολύ όμορφα την εβδομάδα Παρασκευή στο πρωινό, γιατί μας έχει ετοιμάσει μια σοκολατένια τούρτα, η οποία είναι πολύ εύκολη, μου έλεγε. Πάρα πολύ εύκολη. Μας, εδώ, για καλό μήνα. Για καλό μήνα, μπράβο. Να τραβήξω και φωτογραφίες. Για τα γενέθλιά σας, για τις γιορτές σας. Θα το πω, μην ανησυχείς. Ξεκινάμε με τα υλικά. Βεβαίως. Λοιπόν, τα υλικά μας είναι για τα παντεσπάνια 5 μεσαία αυγά, 150 γραμμάρια 130 ζάχαρη, 120 αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 30 γραμμάρια κακάο που το έχουμε κοσκινήσει. Θα χρειαστούμε για το σιρόπι μας 300 ml νερό, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 50 ml κονιάκ ή ρούμι, ό,τι σας αρέσει περισσότερο. Και για τη μου σοκολάτα θα χρειαστούμε 500 ml κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά, 350 γραμμάρια σοκολάτα μπίτερ 55 με 57% και 50 ml κονιάκ. Εδώ μπορείτε να μην βάλετε το κονιάκ αν θέλετε ή αν σας αρέσει βάλτε το. Αχ, πάρα πολύ ωραία είναι. Είναι μόλις στη φάση, είναι old school, είναι παλιακιά τούρτα σοκολατίνα, αυτή η πλούσια που έχουμε μεγαλώσει με αυτή τη γεύση. Και το απίστευτο είναι πόσο εύκολο είναι. Να δοκιμάσω, μπορώ. Εννοείται. Και είναι εύκολη. Είναι πανεύκολη. Τα υλικά που μας έδωσες, Δημήτρη μου, είναι για να φτιάξουμε πιο μέγεθος, γιατί εδώ βλέπω διαφορετικά. Αυτή εδώ, η μεγάλη. Τα υλικά που σας έδωσα είναι για να φτιάξουμε τη μεγάλη ή δύο μικρές. Είναι ωραία, είναι μνήμες. Πω, παιδιά, είναι αυτή η τούρτα. Ναι. Από τα ζαχαροπλαστεία, τα ωραία. Τα κλασικά. Ναι. Την τούρτα με το παντεσπάνι και την ωραία κρέμα μέσα. Ναι. Να ξεκινήσουμε. Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα βάλω το σιρόπι μας. Δεν έχετε να κάνετε τίποτα για το σιρόπι. Βάζετε το νερό, τη ζάχαρη. Και μ' αρέσει το παντεσπάνι που είναι μαλακό. Ναι, είναι. Και θα σας πω πώς θα το πετύχετε. Ωραίο παντεσπάνι, ε! Θα σας πω πώς θα το πετύχετε. Εδώ έχουμε βάλει να ζεσταίνεται η ζάχαρη με το ποτό και το νεράκι. Για το παντεσπάνι, παίρνουμε τα αυγά και τη ζάχαρη. Πάμε στο μίξερ με το σύρμα. Ρίχνουμε τα αυγά με τη ζάχαρη. Πάρα πολύ ωραία. Τα βάζουμε να χτυπηθούν σε μεσαία προς δυνατή ταχύτητα. 5 μεσαία αυγά και 130 γραμμάρια ζάχαρη. Στο σπίτι σας, λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία, θέλω να έχετε υπομονή. Αφήστε τα 3-4-5 λεπτά να σπρίσουν, να φουσκώσουν. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει το παντεσπάνι τόσο αφράτο, τόσο φουσκωτό. Θέλει δηλαδή, αρκετή ώρα. Θέλει αρκετή ώρα να φουσκώσουν και να γίνουν ψηλά. Μέχρι να χτυπηθούν τα αυγά, εγώ λέω να προχωρήσουμε και για το μους. Σε ένα άλλο κατσαρολάκι βάζουμε την κρέμα γάλακτος. Ωραία. Με το υπόλοιπο ποτό, αν θέλουμε ποτό όπως σας είπα. Πάντως δεν φαίνεται κάτι στη γεύση ότι έχει μέσα... Λίγο, μια σπιρτάδα δίνει, δεν δίνει κάτι, δεν είναι πάρα πολύ έντονο. 500 ml κρέμα γάλακτος. Και 50 κονιάκ. Λοιπόν, στο μπολάκι εδώ θα βάλουμε τη σοκολάτα μας. 350 γραμμάρια σοκολάτα μπίτερ. Αν θέλαμε θα μπορούσαμε να βάλουμε και γάλακτο. Ναι, απλά θα πρέπει, άμα θέλετε να την κάνετε λίγο πιο γλυκιά την τούρτα, θα βάλετε 200-200. Δεν θα αντικαταστήσετε απλά ένα μέρος με την ίδια ποσότητα. 200 και 150. Θα βάλουμε 200 και 200. Θα βάλεις 50 γραμμάρια παραπάνω δηλαδή. Γάλακτος. Γιατί αυτό που θα μας φίξει το γλυκό είναι τα λιπαρά που έχει σοκολάτα ή μπίτερ. Η γάλακτος έχει πολύ λιγότερα, έχει περίπου 20% λιγότερα. Οπότε δεν έχει δύναμη. Γενικά τα γλυκά μας σφίγγουν από τα λιπαρά. Μια κρέμ μπρουλέ, ας πούμε. Ναι, δεν ήξερα ότι η μπίτερ έχει περισσότερα λιπαρά. Πολύ περισσότερα. Μια κρέμ μπρουλέ, ας πούμε, σφίγγει μόνο με τους κρόκους των αυγών. Μάλιστα. Αυτή είναι η πηκτική της ύλη. Λοιπόν. Άρα 350 γραμμάρια σοκολάτας μπίτερ και αν θέλετε να την κάνετε γάλακτος, βάζετε 200 και 200. Λιώνουμε τη σοκολάτα στο φούρνο μικροκυμάτων. Ωραία. Δεν τη λιώνουμε, τη ζεσταίνουμε ίσα-ίσα. Το σιρόπι μας είναι έτοιμο. Αυτό ήταν, παιδιά. Αυτό ήταν. Σιρόπι κρέμα γάλακτος είναι έτοιμα. Το αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει. Η κρέμα γάλακτος εδώ. Βγάζουμε τη σοκολατίτσα μας. Ίσα-ίσα να ζεσταθεί. Ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος. Εάν κάναμε το αντίθετο σε κατσαρολάκια, υπάρχει διαφορά? Δηλαδή να ρίξεις τη σοκολάτα μέσα στο κατσαρολάκι με... Άμα δεν είναι πάνω στη φωτιά γίνεται, πρέπει να προσέξουμε γιατί αν είναι πάρα πολύ καυτό το κατσαρολάκι, η σοκολάτα έχει την τάση να καίγεται αμέσως και θα μας βγει στο στόμα μετά.
Επειδή βλέπω, πάντα σε παρακολουθώ με προσοχή και βλέπω αυτή η διαδικασία που κάνεις, παρακαλώ, είναι να βάζεις το ζεστό μέσα στον μπολ με τη σοκολάτα. Ναι, γι' αυτό το ρωτάω. Μάλλον φαντάζομαι ότι έχει διαφορά. Έχει και στο. Ναι, είναι πιο safe. Εγώ μπορώ να το διαχειριστώ. Η κυρία που μας βλέπει στο σπίτι μπορεί να της φύγει λίγο, να της καεί και είναι πολύ μεγάλο κρίμα γιατί οι συνταγές που δείχνω είναι εύκολες και χαίρομαι που τις κάνουν. 500 ml κρέμα γάλακτος λοιπόν, το οποίο το ζεσταίνετε άμα θέλετε βάζετε και κονιάκ και ανακατεύετε με τη σοκολάτα. Τα 200 ml έχω πάρει τώρα. Δεν έχω κρέμας. Πάρει. Ναι, τα 200 ml και τα 300 θα τα κρατήσω να τα χτυπήσω σαν τη γη. Λοιπόν, το γκανάζάκι μας είναι έτοιμο. Σε αυτή τη φάση θα ήθελα να περιμένετε να κρυώσει. Ωραία. Αφήστε το να κρυώσει. Μάλιστα. Γι' αυτό έχω ξεκινήσει με αυτή τη διαδικασία. Το αφήνω λοιπόν εδώ στην άκρη να κρυώσει. Τα αυγά μας έχουν φουσκώσει λίγο. Στο σπίτι θα φουσκώσουν περισσότερο. Όχι, είμαι καλά. Έπεσα πάνω στον κάδο. Λοιπόν, το κακάο πάρα πολύ καλά κοσκινισμένο και τώρα ρίχνουμε μέσα στα αυγά το αλεύρι και το κακάο. Ωραία. Ναι, ναι. Αφράτεψε πολύ, άσπρησε. Το είδες και πόσο αφράτο φαίνεται. 5 αυγουλάκια με ζάχαρη. Προσθέτουμε τώρα για το παντεσπάνι πάντα όλη αυτή η διαδικασία το αλεύρι. Και τώρα το κακάο. Και 30 γραμμάρια κακάο. Ανακατεύουμε απαλά, μην χάσουμε τον αέρα που με κόπο κερδίσαμε. Ωραία. Αρχίζει και γίνεται σοκολατένιο. Και την άλλη κρέμα γάλακτος τι θα την κάνουμε. Θα την χτυπήσουμε σαν τη γη και αφού έχει κρυώσει λίγο τον γκανάζ μας, θα σας δείξω αμέσως. Ωραία, είναι έτοιμο το παντεσπάνι μας. Παίρνουμε. Πάντως για παντεσπάνι είναι πολύ αραιό. Είναι ωραίο, είναι αφράτο. Ναι, 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 δεν είναι κέικ, γι' αυτό το αισθάνεσαι τόσο ωραίο. Λοιπόν, σε ένα τσέρκι βάζουμε αλουμινόχαρτο από κάτω. Και αδειάζουμε το παντεσπάνι μας. Ουσιαστικά ένα κεφαλαίο στο παντεσπάνι τι είναι, ζάχαρη, αυγά χτυπημένα. Αλεύρι κακάο. Αυτό. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170-180 για 25 λεπτά. Maximum 30 λεπτά, όχι παραπάνω. Και παίρνεις αυτό. Ακριβώς, μ' αρέσει. Λοιπόν, έτοιμο το παντεσπανάκι μας. Έτοιμο. Θα κάνω πριν και μετά, σαν τα Ινστιτούτα Ομορφιάς. Πού το μαρκετάκι να ήμουν, ε. Ωραία. Λοιπόν, τώρα έχω τα 300 ml της κρέμας γάλακτος που έχω κρατήσει παγωμένη. Για να κάνεις τη σαντιγή. Για να κάνω τη σαντιγή. Και να βάλουμε μέσα στην γέμιση, ε. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Αυτό τώρα που το έχουμε ψήσει, ναι, το παντεσπάνι, είναι εκεί. Μετά θα το κόψεις στη μέση. Το αφήνουμε να κρυώσει λοιπόν και τώρα θα έρθουμε στο μοντάρισμα της τούρτας μας. Λοιπόν, το αφήνουμε να κρυώσει το παντεσπανάκι μας. Παίρνουμε το τσέρκι. Θες να το κόψεις εσύ? Ναι. Ωραία, κόψε το. Ναι. Τόσο χρόνια κάνω πρωινό, δεν μπορώ να κόψω ένα παντεσπάνι. Θέλω να σου πω έναν τρόπο για να είναι λίγο πιο εύκολο. Ναι. Θέλεις? Ναι, ναι. Λοιπόν, όπως θες να το κόψεις, θα γυρνάς το παντεσπάνι. Θα το γυρνάς για να είναι έτσι, μπράβο. Για να κρατάς ίσια γραμμή. Δεν είναι στραβά, δεν είναι στραβά. Όχι, είναι μια χαρά. Τέλεια. Ε? Τέλεια, θέλει. Λοιπόν, ευχαριστώ. Τι κάνουμε τώρα. Ευχαριστώ. Παίρνουμε το παντεσπανάκι. Το βάζουμε κάτω. Το σιρόπι μας. Και σιροπιάζουμε πολύ. Μην το φοβάστε το σιροπάκι. Το παντεσπάνι αυτό κρατάει πολύ σιρόπι. Για να κάνεις την καλή τη σαντιγή. Χτυπάς σε μεσαία ταχύτητα. Α, σε μεσαία, συγγνώμη. Ναι, γιατί άμα χτυπήσεις σε δυνατή θα πάρει αέρα και όταν θα έρθει σε επαφή με τον γκανάζ μας που είναι λίγο πιο ζεστό, θα κάτσει ο αέρας. Λοιπόν, εδώ το μυστικό είναι να βάλουμε αρκετό σιρόπι. Αυτό το παντεσπάνι θέλει σιρόπι. Μην το φοβηθείτε. Είδατε πόσο έχω βάλει. Το παντεσπανάκι είναι έτοιμο. Για να δούμε και τη σαντιγούλα μας. Πάει πάρα πολύ καλά και η σαντιγή μας. Λοιπόν, το γκανάζ μας είναι έτοιμο και είναι τόσο πολύ εύκολο. Εγώ λέω να την αφήσει λίγο να χτυπηθεί, να δώσω εγώ πολύ ωραία δωράκια. Ωραία, και, το, και να ξαναγυρνάω. Και το τελειώνουμε. Λοιπόν, η σαντιγή μας είναι έτοιμη. Ναι. Δεν είναι σφιχτή, τη θέλουμε έτσι περίπου γιαούρτι τη λέμε εμείς οι ζαχαροπλάστες.
Λοιπόν, για ρίχνουμε. Να γίνει πολύ πιο αφράτο. Για να γίνει αφράτο. Ρίχνουμε τη σαντιγή μας. Ανακατεύουμε το μους. Όσο πιο πολύ αφήσετε τον γκανάζάκι να κρυώσει, τόσο καλύτερα. Τόσο πιο σφιχτό θα σας βγει το μουσάκι. Λοιπόν, έτοιμο. Πάμε. Κάνουμε ένα γέμισμα από πάνω. Αχ, τι ωραίο που φαίνεται. Και μετά μπαίνει στο ψυγείο, είναι έτοιμη. Όχι, μπαίνει στο ψυγείο ή στην κατάψυξη. Για πόση ώρα? Στην κατάψυξη θέλει 2 ωρίτσες, στο ψυγείο θέλει ένα βράδυ. Εγώ τώρα όμως θα σας αλλάξω και όλη την κουζίνα, και την κατάψυξη και το ψυγείο και τα έπια.